οι νοσηλείες και οι διασωληνωμένοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται ή θα μείνουν στο ίδιο επίπεδο. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι τώρα εισπράττουμε αυτά που είχαμε κάνει προ 2-3 εβδομάδων. Εισπράττουμε δηλαδή τα κρούσματα που είχαμε στις αρχές του μήνα περίπου, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Όσο περνάει ο χρόνος και όσο πέφτουν τα νέα κρούσματα, οι νέες μολύνσεις, τόσο θα βλέπουμε στους δείχτες, όπως οι διασωληνωμένοι, οι νοσηλευόμενοι και οι θάνατοι, μειώσεις. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι ενδεχομένως στο νησί μας δεν έχουμε αποτιμήσει σωστά τα κρούσματα. Είναι πολύ περισσότερα από ό,τι μετράμε. Ίσως βλέπουμε μόνο αυτά τα οποία έχουν συμπτώματα, άντε και μερικά τα οποία πάνε αφεαυτόν και κάνουν εξετάσεις, επειδή κάποιος κοντινός τους άνθρωπος με τον οποίο ήρθαν σε επαφή έχει νοσήσει. Τα ενεργά κρούσματα στην Κρήτη τα υπολογίζω μεταξύ 700 και 1000. Δείχνει όμως ότι στην Κρήτη υπάρχει μια δυναμική και δεν συμμερίζομαι τελείως την άποψη ότι είμαστε εντάξει. Πάμε καλύτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα, όλη η Νότια Ελλάδα πάει καλύτερα, εδώ που τα λέμε, από τη Βόρειος Ελλάδα. Είμαστε περίπου στο 1 τρίτο της δυναμικής ή στο 1 τέταρτο της δυναμικής της επιδημίας από ό,τι στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι πρέπει να χαλαρώσουμε, να εφησυχάσουμε και να αφήσουμε τον ιό να κάνει το πάρτι που έκανε στη Δράμα, στη Λάρισα, στο Βόλο και αλλού. Εκείνο το οποίο ξέρω ότι αν δεν ήταν το lockdown τώρα, η Κρήτη θα μέτραγε κοντά στους 300 με 500 νοσηλευόμενους και περί τους 100 περίπου, 70 με 100 στις μονάδες. Ευτυχώς το lockdown για μας ήρθε σε φάση πρώιμη, πιο πρώιμη από ό,τι αλλού και απέδωσε, παρότι ο πληθυσμός δεν τηρεί πλήρως τα μέτρα. Βλέπω λοιπόν οι συμπολίτες μας ότι δεν βλέπουν τα πράγματα νυφάλια και φοβάμαι ότι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού θα αποφύγει να εμβολιαστεί. Αυτό έχει σαν συνέπεια, θα έχει σαν συνέπεια να μην χτιστεί αυτή η ανοσία που πιστεύουμε ότι πρέπει να χτιστεί.